Science. Ο Φεβρουάριος που μας πέρασε ήταν ο πιο ζεστός Φεβρουάριος όλων των εποχών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μονιμοποιείται τον τελευταίο καιρό και οι συνέπειες του φαίνονται παντού. Για παράδειγμα, στη Νέα Ζηλανδία, οι παγετώνες Fox και Franz Josef λιώνουν ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Οι τουρίστες που θέλουν να περπατήσουν πάνω τους ενημερώνονται ότι διατρέχουν κίνδυνο. Από το 1800 έχουν μειωθεί μέχρι σήμερα κατά 20% οι δύο αυτοί παγετώνες. Από το 2008, όταν έφτασα στο Franz Josef, ο παγετώνας κάλυπτε αυτό τον βράχο και έφτανε αρκετά μέτρα, 10 με 20 μέτρα ίσως και περισσότερο, πάνω από το κεφάλι μου. Καθόμουν κάτω από ένα μεγάλο στρώμα πάγου, αλλά μοιάζει πλέον με μια φρατζόλα ψωμιού που συρρυκνώνεται. Μειώνεται πολύ γρήγορα, χάνει την πυκνότητά του και αυτό οδηγεί σε ένα ταχύτατο λιώσιμο. Οι πάγοι που πέφτουν από το βουνό φτάνουν τα 4 μέτρα την ημέρα και παρασύρουν μαζί τους τους βράχους και οτιδήποτε άλλο βρουν στην πορεία τους. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Ο ρυθμός λιωσίματος είναι ο πιο γρήγορος που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ξέρουμε ότι οι παγετώνες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Fox και Franz Josef, αντιδρούν στις υψηλές θερμοκρασίες και υποχωρούν. Και σε αυτό προστιθεί ότι έχουμε αυτές τις σύντομες χρονικές περιόδους, όπου ο τοπικός καιρός μπορεί να δημιουργήσει μια μεταβλητότητα σε όλα αυτά. Αλλά είναι βέβαιο ότι η εικόνα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνολική υποχώρηση σε ευρεία κλίμακα από το 1800 μέχρι σήμερα, καθορίζεται από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρή συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή και τα επόμενα χρόνια θα τις αισθανθούμε ακόμη περισσότερο. Οι καινούργιες μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε παράκτιες περιοχές και θα πρέπει να μετακομίσουν λόγω της μεγάλης ανόδου της στάθμης της θάλασσας θα είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αναμενόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2100 η στάθμη της θάλασσας θα έχει ανέβει κατά 1,8 μέτρα, ενώ περισσότερα από 13 εκατομμύρια άτομα θα πρέπει να μετικήσουν. Ήδη το μελλοντικό σενάριο λαμβάνει σήμερα σάρκα και οστά, καθώς μια ομάδα αυτόχθονων στη Λουιζιάννα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια της λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη μελέτη, κάνοντας μια άλλη μελέτη, να δούμε το αντίκτυπο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας αυτή τη στιγμή. Με άξονα τις συχνές παράκτιες πλημμύρες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που χαράσουν τις πολιτικές να σκεφτούν τι θα κάνουν, να δημιουργήσουν project άμβλησης των συνεπειών, να χτίσουν υποδομές και βασικά να μορφώσουν τον κόσμο. Να τον ενημερώσουν για το τι συμβαίνει. Είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί που πρέπει να ξέρουμε. Η Φλόριντα αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κίνδυνο. Τρεις περιοχές της αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μετακίνηση του 80% του πληθυσμού τους. Το Σάββατο 19 Μαρτίου, τα φώτα γνωστών μνημείων σε όλο τον κόσμο έσβησαν για 5 λεπτά με αφορμή τον εορτασμό της Ώρας της Γης. Είναι ένα διεθνές γεγονός που θέλει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή. Σε σύνοδο για το κλίμα στο Παρίσι τον περασμένο Δεκέμβριο, οι κυβερνήσεις του πλανήτη δεσμεύτηκαν να περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει τον Απρίλιο στα Ηνωμένα Έθνη.